για παραβίαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και διατάραξη της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, η οποία προχώρησε σε διαμαρτυρία προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μπορούν να πηγαίνουν στα Χανιά γνωρίζοντας ότι θα κάτσουν μία μέρα μόνο και να κάθονται τρεις, χωρίς να τους έχουν προετοιμάσει νωρίτερα, χωρίς να κρατάνε ρούχα, να αφήνουν τις οικογένειές τους πίσω και πολλοί από τους αστυνομικούς να έχουν μικρά παιδιά, βρέφη και να μένουν απροστάτευτα. Τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο, στις Μοίρες και στο Τιμπάκι, όταν η Δημιουργία Υποστήριξης του Λασιθίου κλήθηκε να συνδράμει σε έκτακτα περιστατικά εντός του Σεπτεμβρίου, οι συνθήκες εργασίας για τους αστυνομικούς ήταν, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, εξαντλητικές. Άλλο ένα παράδειγμα ήταν η συνδρομή μας στο Τιμπάκι, εκεί στην διαμαρτυρία που είχαν κάνει οι κάτοικοι, όπου πήγανε πάρα πολλοί αστυνομικοί από τον ομό μας, οι οποίοι ήταν από τις 2 η ώρα το μεσημέρι, μέσα στον κάψωνα με 15 κιλά εξάρτηση πάνω και δεν υπήρχε οποιαδήποτε διοικητική μέρημνα προς αυτούς, δηλαδή ούτε ένα μπουκαλάκι νερό δεν τους προσφέρανε. Αμέσως ενημερωθήκαμε για αυτά τα θέματα, κατέβηκα κάτω στο Τιμπάκι και με έξοδα του συνδικαλισμού του σωματείου μας τους καλύψαμε το φαγητό και το νερό τους. Έναν ορθότερο σχεδιασμό, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τη σωματική και ψυχολογική κόπωση του προσωπικού και θα λειτουργεί με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του, αιτείται άμεσα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου από την ηγεσία. Εμείς ζητάμε να εφαρμόζονται τα προεδρικά διατάγματα, ζητάμε από την ηγεσία να είναι τυπική. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μόνο ο αστυνομικός έχει υποχρεώσεις, έχει και δικαιώματα και μάλλον αυτό το πράγμα το έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό και εμείς σαν συνδικαλισμός προσπαθούμε να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα και να τους τα θυμίσουμε.